Εξάγεται ένας πόλεμος. Στην Παλαιστίνη, στη Γάζα, σκοτώνονται καθημερινά δεκάδες άνθρωποι. Ο αριθμός των νεκρών ξεπερνάει ήδη τους 640, ενώ πριν από μερικές ώρες το κράτος του Ισραήλ εξαπέλυσε μία νέα επίθεση. Επιτίθεται με όλα τα μέσα, με πεζικό, ναυτικό, αεροπορία, σε μία πόλη η οποία είναι πολύ μικρή και δεν έχει τα μέσα να αμυνθεί σε τέτοιου βεληνικούς επιθέσεις. Ανάμεσα στα πιο εντυπωσιακά εντός εισαγωγικών κατορθώματα του Ισραήλ είναι η δολοφονία 4 παιδιών που έπεσαν ποδόσφαιρο στην παραλία, αλλά και ο βομβαρδισμός 2 γεμάτων νοσοκομείων. Ας πράξουμε όμως λίγο πίσω από τα συντρίμμια. Έχουμε στην άλλη άκρη της γραμμής μας, μέσω Skype, τον συγγραφέα και δημοσιογράφο, τον Άρη Χατζηστεφάνου, που μπορεί να μας πει πολύ καλύτερα τι ακριβώς συμβαίνει στη Γάζα. Καλησπέρα, Άρη. Καλησπέρα και από μένα. Από ό,τι θα είδες και εσύ, η Μέρκελ έκανε κάποιες δηλώσεις ότι το Ισραήλ έχει δικαίωμα στην αυτοάμυνα, ενώ άλλοι μιλούν για έναν κύκλο του αίματος. Ποια είναι η γνώμη σου, πώς ξεκίνησε η συγκεκριμένη πολεμική σύραξη, πώς θα ξετυλίγαμε το κουβάρι αυτής της ιστορίας? Καταρχήν θα πρέπει να εξηγήσουμε ότι εκφράσεις όπως αυτοάμυνα ή κύκλος αίματος, κύκλος βίας είναι ταυτόσιμες. Είναι από τους ανθρώπους που στηρίζουν τις δυνάμεις κατοχής, γιατί αυτό που συμβαίνει στα Παλαιστινιακά χρόνια, ουσιαστικά το 1967 και μετά, είναι κατοχή, στρατιωτική κατοχή των εδαφών των Παλαιστινίων. Σε αυτές τις καταστάσεις λοιπόν θα ήταν σαν στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο να μιλούσε κάποιος για το δικαίωμα αυτοάμυνας των ναζιστικών στρατευμάτων του Χίτλερ ή το δικαίωμα αυτοάμυνας των Ιταλικών στρατευμάτων του Μουσολίνη που εισέβαλαν στην Ελλάδα. Αυτό θα πρέπει, επιμένω πολύ σε αυτό, γιατί είναι η έκφραση που πάγια χρησιμοποιείται από τα μέσα ενημέρωσης, όσα μέσα ενημέρωσης βρίσκονται στο πλευρό του Ισραήλ. Τώρα, γιατί συγκεκριμένα η Γερμανία και η καγκελάριος κυρία Μέρκελ προχωρά σε αυτές τις δηλώσεις, νομίζω θα πρέπει να το δούμε σε δύο επίπεδα. Το πρώτο είναι βέβαια το γεωπολιτικό και γεωστρατηγικό της περιοχής. Έχουμε το Ισραήλ που μετά από αυτή την πρόχειρη, αν θέλετε, εκεχηρία μεταξύ της Ουάσιγκτον και της Τεχεράνης που είδαμε τους προηγούμενους μήνες, το Τελ Αβίβ είδε να χάνει κάτι από την αξία χρήσης που είχε όλα αυτά τα χρόνια στα μάτια των Ηνωμένων Πολιτειών. Βλέποντας αυτό το κενό να δημιουργείται, έχω την αίσθηση ότι το Βερολίνο προσπαθεί να το καλύψει και να ανοίξει πόρτες με τα καθεστώτα της περιοχής που δεν είναι ευχαριστημένα από αυτή την πρόσκαιρη έστω ειρήνευση μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν. Και αναφέρομαι κυρίως βέβαια στη Σαουδική Αραβία και στο Ισραήλ. Αυτά τα δύο καθεστώτα όμως έχουν και ένα άλλο χαρακτηριστικό. Μετατρέπονται σταδιακά στους βασικούς αγοραστές οπλικών συστημάτων της Γερμανίας. Να μην ξεχνάμε ότι το Βερολίνο προσπαθεί να πετάξει από πάνω του τη ρετσινιά που φέρει εδώ και σχεδόν 7 δεκαετίες μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και προσπαθεί να αναζωογονεί την πολεμική του βιομηχανία με έναν τρόπο απόλυτα αμοραλιστικό. Δεν ενδιαφέρεται πλέον καθόλου σε ποιους πουλάει όπλα, δεν ενδιαφέρεται αν θα τα χρησιμοποιήσουν εναντίον του ίδιου τους του πληθυσμού, όπως συμβαίνει στο Μπαχρέιν ή στη Σαουδική Αραβία, και ξέρει ότι είναι χώρες που έχουν πολλά χρήματα ακόμη να δώσουν για πολεμικό υλικό. Να θυμηθούμε τα 6 υποβρύχια, τα πυρηνοκίνητα υποβρύχια που έχει πάρει το Ισραήλ από τη Γερμανία, να θυμηθούμε τα άρματα μάχης και πολλά άλλα όπλα και χρήματα που καταλήγουν στη γερμανική πολεμική βιομηχανία. Να θυμίσουμε όμως, και κλείνω με αυτό το κομμάτι της Γερμανίας, ότι το Ισραήλ μπορεί να παίξει πολύ καθοριστικό ρόλο μπλοκάροντας πώληση όπλων της Γερμανίας σε άλλες περιοχές. Και το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα μέχρι τώρα ήταν η Σαουδική Αραβία, που ασκούσε ασφυκτικές πιέσεις στο Ισραήλ να μην πηγαίνουν τόσα πολλά όπλα στη Σαουδική Αραβία. Τους τελευταίους μήνες βλέπουμε να έχει σταματήσει αυτό. Παρήγγειλε η Σαουδική Αραβία 200 άρματα μάχης από τη Γερμανία, τα οποία μάλιστα τα παρήγγειλε με εξοπλισμό για να μπορεί να τα χρησιμοποιεί μέσα σε αστικά κέντρα, δηλαδή εναντίον του πληθυσμού της ίδιας της χώρας σε περίπτωση εξέγερσης, με το πράσινο φως του Ισραήλ. Υπάρχει λοιπόν και αυτή η οικονομική πτυχή στη ματιά της κυρίας Μέρκελ. Άρη, με ποιον τρόπο ξεκίνησε η συγκεκριμένη διαμάχη πριν μερικές μέρες, ποια ήταν η αφορμή και ποια θα ήταν και τα γεγονότα στα οποία θα έπρεπε να σταθούμε μέχρι στιγμής?
Κοιτάξτε, πάντα το Ισραήλ θα παρουσιάσει μία αφορμή η οποία είναι μεν υπαρκτή και μπορεί να βγάλει έναν τίτλο σε ένα δελτίο ειδήσεων ή σε μία εφημερίδα, αλλά δεν έχει κανένα νόημα αν δούμε σε βάθος χρόνου το τι συμβαίνει. Δηλαδή, ειδικά μετά τις εκλογές που είχαν πραγματοποιηθεί πριν από πάρα πολλά χρόνια και οι οποίες έδωσαν την νίκη στη Χαμάς, ένα αποτέλεσμα το οποίο καλώς κακώς ήταν η δημοκρατική βούληση των Παλαιστινίων εκείνη την εποχή, όλη η διεθνής κοινότητα, κυρίως οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ευρωπαϊκή Ένωση και φυσικά το Ισραήλ, είπαν όχι. Δεν θα δεχτούμε τι λέει η δημοκρατία, θα σας επιβάλλουμε εμείς μια κυβέρνηση. Και το Ισραήλ ανέλαβε τον αποκλεισμό, τον φωνικό αποκλεισμό της ευρύτερης περιοχής της Γάζας. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο έχουμε συνεχείς επιθέσεις, έχουμε συνεχείς βομβαρδισμούς, έχουμε παιδιά που πεθαίνουν από ασυτεία, έχουμε ανθρώπους που ζουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και με μολυσμένο νερό. Μέσα λοιπόν σε αυτό, σε αυτή την κατάσταση, είναι πολύ εύκολο κάποιες στιγμές να υπάρχουν κάποιες απαντήσεις, είτε μας αρέσουν είτε όχι, από την πλευρά των Παλαιστινίων. Η απαγωγή και ο θάνατος τριών Ισραηλινών νεαρών ήταν ένα από αυτά που έδωσε, ήταν απλώς η αφορμή που χρειαζόταν το Ισραήλ για να κάνει κάτι που έχει όμως ένα περιοδικό χαρακτήρα. Και πρέπει να μην το ξεχνάμε αυτό, ότι ειδικά από το 2006 και μετά, το Ισραήλ θέλει μια μεγάλη πολεμική επιχείρηση ανά ένα ή δύο χρόνια, και οι μεγαλύτερες από αυτές συνήθως έχουν και αριθμό θυμάτων που ξεπερνούν τους 500 και συνήθως ήταν τους 1000 ή τους 1500 νεκρούς, στην πλειονότητά τους άμαχοι, γυναίκες, παιδιά, ηλικιωμένοι που δεν μπορούν να βρουν καταφύγιο και να φύγουν. Λοιπόν, το να μιλάμε για αφορμές δεν πρακτικά νομίζω και θεωρητικά δεν έχει ιδιαίτερη σημασία. Χρειαζόταν το Ισραήλ μια επίθεση και ένας ακόμη λόγος που την χρειαζόταν ήταν η συμφωνία μεταξύ της Φατάχ και της Χαμάς, η οποία αν και είχε γίνει αποδεκτή από τις ΗΠΑ, γιατί είναι μια συμφωνία που συμφέρει σε εξαιρετικό βαθμό τον Αμπάς, τον αρχηγό της Παλαιστινιακής Αρχής, ο οποίος ελέγχεται από τις ΗΠΑ και από το Ισραήλ ως ένα βαθμό. Παρόλα αυτά, το Ισραήλ δεν μπορούσε να αποδεχθεί ούτε αυτό, γιατί έβλεπε πλέον απέναντί του έναν ενωμένο και πάλι Παλαιστινιακό λαό, και αυτό δεν μπορούσε να το ανοίξει. Μάλιστα. Σε όλη αυτή την κατάσταση, οι ελληνικές κυβερνήσεις τι στάση έχουν κρατήσει? Είναι εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχουν απεμπολίσει αυτό ότι το μοναδικό προνόμιο που είχε η Ελλάδα να μπορεί να συνομιλεί με όλες τις πλευρές στον αραβικό κόσμο και μάλιστα να έχει βαρύνουσα σημασία ο λόγος της σε χώρες της περιοχής εκτός του Ισραήλ. Είναι μια παρακαταθήκη που είχαμε από τη δεκαετία του 80 με τα ανοίγματα της τότε κυβέρνησης. Από τα τελευταία χρόνια και κυρίως όμως από την ανάληψη εξουσίας από τον Γεωργάκη Παπανδρέου έχουμε μια στροφή 180 μοιρών. Έχουμε ανθρώπους που απλώς ακολουθούν τις εντολές της Ουάσινγκτον μέσα στο Υπουργείο Εξωτερικών και πιστεύουν ότι βοηθούν και τα εθνικά συμφέροντα της χώρας ταυτίζοντας τις θέσεις τους με το Ισραήλ. Το οποίο πέραν της ανθρωπιστικής σκοπιάς, που θα πρέπει να είναι ο βασικός μας γνώμονας, γιατί όταν έχουμε μια χώρα που εκτελεί ανήλικα παιδιά, εκεί σταματάει η κουβέντα με ποια πλευρά είσαι. Νομίζω όμως ότι και από μια σκληρή ρεαλιστική πλευρά πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό ήταν καταστροφικό για την ελληνική εξωτερική πολιτική, ιδιαίτερα όπως έλεγα και νωρίτερα σε μια περίοδο που το Ισραήλ χάνει συνεχώς την αξία χρήσης του στα μάτια των Ηνωμένων Πολιτειών. Εμείς αντίθετα προχωράμε σε συνεργασίες για αγορά οπλικών συστημάτων, έλεγε η αστυνομία να αγοράσει τα περίφημα drones, τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, χρησιμοποιούμε τα δακρυγόνα, τους παίρνουμε την τεχνογνωσία για τον έλεγχο εξεγέρσεων και διαδηλώσεων, παίρνουμε ό,τι πιο βρώμικο έχει να προσφέρει αυτή η χώρα και το χρησιμοποιούμε εναντίον του δικού μας εσωτερικού εχθρού. Εσύ, Άρη, προσωπικά έχεις ταξιδέψει προς την Παλαιστίνη, ήσουν στην αποστολή ένα καράβι για τη Γάζα. Μπορείς να μας πεις τι ακριβώς μετέφερε αυτό το καράβι και να μας θυμίσει ποια ήταν η υποδοχή που είχε τόσο από την κυβέρνηση του Ισραήλ, όσο και στη συνέχεια από την ελληνική κυβέρνηση? Τότε κάλυπτα δημοσιογραφικά αυτή την αποστολή του Στόλου της Ελευθερίας, όπου μετέφερε και ανθρωπιστική βοήθεια. Συγκεκριμένα θυμάμαι να γεμίζουν τα καράβια για ώρες με αναπηρικά καροτσάκια για τους ανάπηρους των εγκληματικών επιθέσεων του Ισραήλ στην περιοχή, και τρόφιμα. Κυρίως όμως μετέφερε ένα μήνυμα ότι δεν έχει το δικαίωμα το κράτος του Ισραήλ να κρατά αποκλεισμένη τη Γάζα.
Προφανώς η απάντηση του Ισραήλ ήταν η ίδια που επιφυλάσσει σχεδόν και στους Παλαιστίνιους. Θυμάστε όλοι τα περιστατικά, κατέβηκαν στο Μαβί Μαρμαρά, στο οποίο υπήρχαν περίπου 700 άτομα άμαχοι όλοι και εκτέλεσαν εμψυχρό 9 ακτιβιστές. Και λέω εμψυχρό με βάση τα πορίσματα των ιατροδικαστών που είδαν σχεδόν εξ επαφής να έχουν πυροβοληθεί τα περισσότερα θύματα. Αυτό που έχει πολύ ενδιαφέρον και σχετίζεται κατά κάποιο τρόπο και με τις εξελίξεις τώρα στη Γάζα, είναι ο μηχανισμός προπαγάνδας που χρησιμοποιήθηκε τότε και τώρα. Το πώς δηλαδή το Ισραήλ προσπαθεί να στήσει μία ομπρέλα στην οποία δεν θα φεύγει καμία πληροφορία για το τι πραγματικά συμβαίνει. Εμάς μας είχαν 2-3 μέρες σε φυλακή και τους δημοσιογράφους και τους ακτιβιστές που συμμετείχαν στην αποστολή, ακριβώς γιατί την κρίσιμη εκείνη στιγμή που η προσοχή όλης της διεθνούς κοινότητας ήταν στραμμένη επάνω μας, να μην μπορούμε να δώσουμε πληροφορίες για τη βαρβαρότητα αυτής της επίθεσης και για τις εκτελέσεις που είχαν πραγματοποιηθεί. Κατά κάποιο τρόπο, πολύ πιο δύσκολα βέβαια να το ελέγξει, προσπαθεί το ίδιο να κάνει τώρα και το Ισραήλ στην περίπτωση της Γάζας. Και το καταφέρνει σε σημαντικό βαθμό, ειδικά στις Ηνωμένες Πολιτείες, αν δείτε πώς φτάνουν οι ειδήσεις, είναι αυτή, ο μέσος τηλεθεατής θα πάρει αυτή την αίσθηση της αυτοάμυνας του Ισραήλ, επειδή πέφτουν μερικές αυτοσχέδιες ροκέτες, και δεν θα σκεφτεί καν ότι έχουν σκοτώσει 650 ανθρώπους, στην συντριπτική πλειονότητα τους γυναίκες, παιδιά και γενικότερα αμάχους. Υπάρχει μια σχέση, αν θέλετε, στη βαρβαρότητα λοιπόν και στον επικοινωνιακό τρόπο διαχείρισης αυτής της κατάστασης. Μάλιστα. Εσύ τι εκτιμάς ότι θέλει να πετύχει το κράτος του Ισραήλ, δηλαδή όταν θα σβήσουν οι φτωχές, όταν θα σταματήσει να καπνίζει η Γάζα, τι θα είναι αυτό που θέλει να έχει πετύχει ο κατοχικός στρατός? Κοίταξε, σε βάθος χρόνου πρόκειται για μια γενοκτονία, δηλαδή αν το δούμε σε βάθος μερικών χρόνων ή μερικών δεκαετιών και δούμε απλώς το χάρτη των Παλαιστινιακών εδαφών, υπάρχει μια πολύ συγκεκριμένη ακολουθία που μπορείτε να βρείτε και στο ίντερνετ, το τι χώρο καταλάμβαναν γεωγραφικά το 67 και το πώς έχουν μείνει μερικοί θύλακες απομονωμένοι τώρα για τους Παλαιστίνιους, είναι ουσιαστικά να τους εξαφανίσει από το χάρτη. Ας μην έχουμε καμία αμφιβολία ότι είναι μία αργή γενοκτονία αυτό που συμβαίνει. Υπάρχει ο στόχος, όπως είπαμε, της διάλυσης της συμμαχίας που δεν ξέρουμε και τι βάθος έχει μεταξύ της Φατάχ και της Χαμάς, η οποία μέχρι στιγμής όμως δεν έσπασε από τις επιθέσεις, και υπάρχουν και πιο πεζοί, αν μπορούμε να τους πούμε έτσι, οικονομικοί λόγοι. Για όσους έχουν παρακολουθήσει εκθέσεις αμυντικών συστημάτων τα τελευταία χρόνια στις ΗΠΑ ή στην Ευρώπη, θα δουν ότι στα περίπτερα του Ισραήλ έχουν απομακρυνθεί τα οπλικά συστήματα που χρησιμοποιούνται σε σειράξεις μεταξύ κρατών, και αυτό που πλασάρουν οι πολιτές όπλων είναι συστήματα για τον έλεγχο του πληθυσμού μέσα σε αστικά κέντρα. Δηλαδή παίζουν βίντεο από προηγούμενες επιθέσεις στη Γάζα και λένε αυτά είναι τα drones που θα σας πουλήσουμε για να ελέγχετε τον πληθυσμό, αυτές είναι οι πόρτες ασφαλείας, αυτές είναι οι κάμερες, αυτά είναι τα δακρυγόνα, οι πλαστικές σφαίρες και ό,τι άλλο βλέπουμε να χρησιμοποιείται εναντίον των Παλαιστινίων. Είναι λοιπόν μια πολύ μεγάλη μπίζνα πέρα από τα πολιτικά και γεωπολιτικά της υπόθεσης, να θυμηθούμε βέβαια, όπως είπαμε και πριν, τα χημικά που παίρνει η ελληνική αστυνομία, να θυμηθούμε όμως ότι και οι μεγάλες επιθέσεις που έγιναν από την αστυνομία της Βραζιλίας τους τελευταίους μήνες στις φαβέλες πριν από την έναρξη του παγκοσμίου κυπέλου έγινε ως επιτοπλίστων με εξοπλισμό που είχε αγοράσει η Βραζιλία από το Ισραήλ. Είναι το νέο κομμάτι της αγοράς που διεκδικεί το Ισραήλ και χρησιμοποιεί αυτές τις επιθέσεις, αυτούς τους θανάτους παιδιών, αυτή τις εκατόμβες νεκρών, ως διαφημιστικά. Δηλαδή θα τα δείτε σε βίντεο των πολιτών όπλων. Μεταξύ άλλων υπάρχει λοιπόν και αυτή η οικονομική πτυχή. Μάλιστα. Έχουμε παγκοσμίως διαδηλώσεις με χιλιάδες ανθρώπους. Έχουμε διαδηλώσεις στο Παρίσι, στο Λονδίνο. Χθες είχαμε στην Αθήνα, αύριο υπάρχει ακόμα μία διαδήλωση στη Θεσσαλονίκη. Πώς αντιμετωπίζονται αυτές οι αντιδράσεις από τις αστυνομίες του κάθε κράτους και κυρίως πώς αντιμετωπίζονται και από το κράτος του Ισραήλ, αυτοί οι οποίοι διαμαρτύρονται εντός του Ισραήλ?
Υπήρχαν ορισμένες περιπτώσεις που έγιναν λίγο πιο έντονες οι διαδηλώσεις και μπορεί να χρειάστηκε σε άλλες περιοχές η επέμβαση της αστυνομίας. Γενικά όμως μιλάμε για πολυπληθέστατες πορείες και συγκεντρώσεις που έχουμε να δούμε πάρα πολλά χρόνια και ήμουν χτες και στην Αθήνα και είναι από τις μεγαλύτερες ειρηνικές συγκεντρώσεις που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια. Γενικά όμως οι κυβερνήσεις σε αυτές τις χώρες ακολουθούν απόλυτα τη γραμμή του Ισραήλ, που προσπαθεί να ταυτίσει κάθε κριτική προς την πολιτική του κράτους του Ισραήλ με τον αντισημιτισμό. Είναι η πάγια τακτική που ακολουθείται εδώ και χρόνια. Όποιος ασκεί κριτική στη γενοκτονία είναι και αρνητής του ολοκαυτώματος. Σε πολύ ακραία μορφή αυτό είναι το επιχείρημα που αναπαράγεται με διάφορους τρόπους. Και βλέπουμε πώς απομονώνονται δημοσιογράφοι, ακαδημαϊκοί, πώς δέχονται επιθέσεις από πολύ συγκεκριμένα κέντρα στις ΗΠΑ. Αυτό είναι πολύ πιο προφανές. Μπορεί να το δει ο καθένας και έχουμε ακαδημαϊκούς που πραγματικά τους πέταξαν στην άκρη. Είναι λίγο πιο δύσκολο στην Ελλάδα να γίνει, αλλά ακολουθείται και εδώ. Να θυμηθούμε όλους τους τελευταίους μήνες. Υπήρχε, λες και προετοίμαζαν την κοινή γνώμη, μιλώντας συνεχώς για τα επίπεδα αντισημιτισμού στην Ελλάδα, με στοιχεία που κατά τη γνώμη μου δεν ανταποκρίνονται απόλυτα στην πραγματικότητα. Μην μιλήσετε, μην πείτε τίποτα, γιατί είστε αρνητές του ολοκαυτώματος. Αν κάνετε μάλιστα και συγκρίσεις σε όσους φτάνουν στο σημείο να πούνε ότι το Ισραήλ είναι οι ναζιστές, το κράτος του Ισραήλ είναι ο ναζιστής της εποχής μας, αυτός είναι σίγουρα στο στόχαστρο της προπαγάνδας, των μηχανισμών προπαγάνδας του Ισραήλ. Μάλιστα. Το αν τα καταφέρνουν είναι μια άλλη ερώτηση. Έχω την αίσθηση ότι δεν πιάνει όσο περνάνε τα χρόνια. Δεν πιάνει αυτό το επιχείρημα και μπορούμε να το δούμε αυτό και από τη μεγάλη επιτυχία που έχει τα τελευταία χρόνια το λεγόμενο BDS, η πρωτοβουλία για το μποϊκοτάζ, το καλλιτεχνικό αλλά και το εμπορικό του Ισραήλ, το οποίο έχει πολύ μεγάλη επιτυχία, ιδιαίτερα σε κύκλους ακαδημαϊκών και καλλιτεχνών που αρνούνται πλέον να έχουν οποιαδήποτε σχέση με αυτό το κράτος. Ναι. Εσύ προσωπικά έχεις κάνει σε Ισραηλινή φυλακή, έστω και λίγες ώρες έχεις βρεθεί εκεί πέρα. Με ποιο τρόπο σας φέρθηκαν εκεί και εκτιμάς ότι το Ισραήλ έχει όντως δίκιο στο επιχείρημά του ότι αποτελεί τη μόνη δημοκρατία εκεί πέρα και κατά συνέπεια μπορεί, επειδή αισθάνεται κίνδυνο, να βομβαρδίζει άλλες χώρες και κράτη? Το βασικό χαρακτηριστικό από την δική μου κράτηση είναι το γεγονός ότι ήμασταν δημοσιογράφοι και μας αρνήθηκαν αυτό το δικαίωμα. Πέραν του ότι έκλεψαν τον εξοπλισμό μας, τον οποίο όπως μάθαμε μετά πούλησαν οι ίδιοι στρατιώτες και μάλιστα χρησιμοποίησαν και πιστωτικές κάρτες δημοσιογράφων, δηλαδή υπήρχαν συνάδελφοι από την Ιταλία που έπαιρναν λογαριασμούς μετά από μήνες από αγορές κινητών τηλεφώνων ή άλλων προϊόντων που γίνονταν στο Τελαβίβ από το πιάτσικο που είχε γίνει στον εξοπλισμό εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, γιατί ήταν και πάρα πολλοί οι δημοσιογράφοι. Αυτό που βγήκε από εκείνες τις συλλήψεις ήταν ένας κρατικός μηχανισμός ο οποίος καταραίει. Δεν ήταν σε θέση να διαχειριστούν ούτε τα διαβατήριά μας. Ήταν τρεις μέρες που δεν ήξεραν σε ποια κελιά μας είχαν βάλει. Μας ζητούσαν από τις πρεσβείες και δεν μπορούσαν να μας βρουν γιατί δεν υπήρχε μία λίστα με τα ονόματά μας. Δηλαδή το απόλυτο χάος, παράλληλα όμως και με μία βαρβαρότητα που τη συναντάμε πολύ συχνά σε τέτοια καθεστώτα, σε αυτό που λέμε κράτη παρείες της διεθνούς κοινότητας. Δηλαδή στα υπόγεια των φυλακών υπήρχαν βασανιστήρια των ακτιβιστών που έδωξαν καθοριστικό ρόλο στην οργάνωση. Να θυμηθούμε τον Βαγγέλη Ντομπισία, του οποίου του έσπασαν και κάποια πλευρά από το ξύλο. Υπήρχε λοιπόν ένα επίπεδο χάους πάνω για όλους εμάς και ένα επίπεδο βαρβαρότητας από κάτω. Αυτά ήταν, νομίζω δείχνει και το γενικότερο κλίμα του Ισραήλ. Και κάτι άλλο που δείχνει το κλίμα του Ισραήλ ήταν το πώς μας αντιμετώπισαν και οι Ισραηλοί πολίτες. Όταν πέρναγαν οι κλούβες που μας πήγαιναν στη φυλακή και μετά στο αεροδρόμιο, θυμάμαι ότι έβγαιναν έξω για να κάνουν άσεμνες χειρονομίες, μας έφτυναν. Δηλαδή έχει καταφέρει να περάσει αυτή τη γραμμή το κράτος του Ισραήλ στην μεγάλη πλειονότητα πλέον του πληθυσμού. Και δεν είναι τυχαίο βέβαια ότι 90-95% των Ισραηλών στηρίζουν κάθε φορά και τις επιθέσεις στη Γάζα και όλη την πολιτική του Ισραηλινού κράτους. Οι επιθέσεις της Παλαιστίνης, οι επιθέσεις με τις ρουκέτες, είναι όντως επικίνδυνες για μεγάλο μέρος των πολιτών του Ισραήλ?
Κοιτάξτε, πρόκειται για αυτοσχέδιους μηχανισμούς, η επικινδυνότητα των οποίων έγκυται στο γεγονός ότι πέφτουν τυφλά. Δηλαδή είναι μεγάλες στρακαστρούκες, τις οποίες τις πετάς χωρίς ουσιαστικά να έχουν, να έχεις τη δυνατότητα να δεις πού θα πέσουν. Και υπό αυτή την έννοια μπορεί να είναι επικίνδυνες. Βέβαια, όσοι έχουμε δει φωτογραφίες από το πώς τις συνέπειες που έχει μια παλαιστινιακή ρουκέτα, υπάρχει μια χαρακτηριστική φωτογραφία που έχει πέσει μια ρουκέτα στην άσφαλτο και δεν έχει κάνει τίποτα εκτός από το να την μαυρίσει λίγο, ενώ αντίθετα ο βομβαρδισμός τις ίδιες μέρες του Ισραήλ έκανε ένα τεράστιο κρατήρα που εξαφάνισε μια ολόκληρη γειτονιά και όσους έμεναν εκεί. Λοιπόν, υπάρχει αυτό το χαρακτηριστικό του τυφλού χτυπήματος, το οποίο σίγουρα είναι καταδικαστέο. Δείτε όμως τους αριθμούς των θυμάτων. Έχουμε τις τελευταίες 16 μέρες 31 Ισραηλινούς απέναντι στους 650 Παλαιστίνιους που έχουν πεθάνει, από τους οποίους οι 29 ήταν στρατιώτες. Ποιος άλλος, αν το δούμε σαν στρατιωτική επιχείρηση, παραδείγματος χάρη, ποιος άλλος στρατός μπορεί τα τελευταία χρόνια να πει ότι έχει κάνει μια επιχείρηση και είχε μόνο 2 νεκρούς στους 31. Δηλαδή, παρά το γεγονός ότι χτυπάνε τυφλά, στρέφονται οι Παλαιστίνοι, οι μαχητές Παλαιστίνοι εναντίον στρατιωτών ως επιτοπλίστων με ελάχιστες εξαιρέσεις. Αντίθετα, γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι ο Ισραηλινός στρατός στοχεύει νοσοκομεία, στοχεύει σχολεία, ακόμα και όταν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της ΣΥΠΑ, της αρμοστίας του ΟΗΕ και άλλων διεθνών οργανισμών, θέλει να αφανίσει έναν ολόκληρο πληθυσμό. Λοιπόν, δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να στηρίζουμε τις ρουκέτες των Παλαιστινίων. Πρέπει όμως κάποια στιγμή να κάνουμε ιστορικές συγκρίσεις και να πούμε αν ένας λαός έχει τελικά το δικαίωμα ένοπλης αντίστασης. Το είχε η Ελλάδα απέναντι στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Το είχε η Ελλάδα απέναντι στην γερμανική κατοχή, όπου σκότωναν τους Γερμανούς στρατιώτες. Κανείς μας δεν ήθελε να σκοτώνονται οι Γερμανοί στρατιώτες. Αλλά ήταν μια χώρα υποκατοχή, η οποία έπρεπε να αμυνθεί απέναντι στη σφαγή. Νομίζω με τέτοιους όρους πρέπει να κρίνουμε και τις επιθέσεις των Παλαιστινίων. Ωραία. Άρη, να σου κάνω μια τελευταία ερώτηση. Ποια μπορεί να είναι η λύση τελικά σε όλο αυτό το μεγάλο πρόβλημα που κρατάει δεκαετίες? Τι θα πρότεινε η διεθνής κοινότητα για να σταματήσει αυτή η σύραξη και οι επιμέρους σειράξεις? Υπάρχει μια πολύ μεγάλη φιλολογία σε αυτό και δεν υπάρχουν εύκολες και έτοιμες απαντήσεις. Μέχρι τώρα το μεγαλύτερο μέρος της διεθνούς κοινότητας, καλοπροαίρετα μπορώ να πω, και από ομάδες που πραγματικά ήθελαν να στηρίξουν τους Παλαιστίνους, αλλά και το μεγαλύτερο τμήμα μάλλον των Παλαιστινίων, προωθούσε τη λεγόμενη λύση των δύο κρατών. Αυτό που είδαμε να συμβαίνει όμως, εκτός του ότι το Ισραήλ βέβαια πρακτικά δεν το δέχτηκε ούτε αυτό, είναι ότι εξαφάνισε αυτή τη δυνατότητα το Ισραήλ τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα μετά τη συμφωνία του Όσλο, κατακαιρματίζοντας τις Παλαιστινιακές περιοχές και φτιάχνοντας μικρά καντόνια τα οποία προφανώς δεν είναι βιώσιμα, όταν δεν έχουν ούτε οδική σύνδεση μεταξύ τους, όχι για χώρα δεν μπορούμε να μιλάμε. Αυτά θα εξαφανιστούν την επόμενη μέρα αν αποκτήσει κάποιο είδους κρατική υπόσταση. Νομίζω ότι ένα μεγάλο μέρος ακαδημαϊκών και ανθρώπων που ασχολούνται με το θέμα αναφέρονται πλέον στη λύση ενός κράτους, δηλαδή τη συνύπαρξη των Ισραηλινών και των Παλαιστινίων, το οποίο βέβαια προκαλεί τρόμο στις πολιτικές ηγεσίες του Ισραήλ, γιατί γνωρίζοντας και την άνοδο του αραβικού πληθυσμού, αν θέλουν να συνεχίσουν να λέγονται δημοκρατία, που έχω πολύ μεγάλες αμφιβολίες αν μπορεί το κράτος του Ισραήλ να αποκαλείται δημοκρατία, θα πρέπει να δώσουν δικαιώματα ψήφου. Και εκεί θα χάσουν ουσιαστικά τον έλεγχο. Δηλαδή, αυτό που θα ήταν η πιο δίκαιη λύση της συνύπαρξης, στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν πρόκειται να το δεχτεί, κατά την άποψή μου, το Ισραήλ σε καμία περίπτωση και θα συνεχίσει αυτή την σταδιακή γενοκτονία, η οποία δεν έχει και μέλλον όμως. Δεν έχει μέλλον ούτε για τους ίδιους τους Ισραηλινούς. Δημιουργεί αισθήματα αντισημιτισμού, γιατί η οργή δεν ξέρεις τι μορφή μπορεί να πάρει και λάθος μορφή πολλές φορές. Απομονώνει αυτή τη χώρα, η οποία στηρίζεται, είναι σε τεχνική υποβοήθηση εδώ και δεκαετίες, σχεδόν αποκλειστικά από τα δισεκατομμύρια δολάρια που λαμβάνει από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι ένα κράτος που μπορεί να καταρρεύσει ανά πάσα στιγμή αν συνεχίσει αυτή την πολιτική. Δεν φαίνεται να το καταλαβαίνουν όμως και συνεχίζουν σε αυτό το διέξοδο. Ωραία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Άρη. Ας ελπίσουμε οι διεθνείς αντιδράσεις, οι διαδηλώσεις να κλονίσουν κάπως τις εφαρμοζόμενες πολιτικές και να σταματήσει αυτός ο πόλεμος επιτέλους.
Να είσαι καλά. Γεια και χαρά.